Καλησπέριζω τον πρόεδρο όλων των προέδρων με έναν αέρα τουλάχιστον ευρωπαϊκό. Τουλάχιστον τι άλλο, παγκόσμιο θα μπορούσα να έχω. Εγώ, διαπλανητικό. Ας κρατάμε χαμηλά την παλάτα. Σωστά, σωστά. Ας είμαστε ταπεινοί. Ας μιλήσουμε μόνο για Ευρώπη. Δεν μπορεί ένας ακόμα θα υπάρξει στον πλανήτη. Σήμερα είμαστε εδώ γιατί έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα παρέα με τον Γιώργο. Περισσότερο βέβαια θα μιλάει ο Γιώργος. Αυτό το ζουζούνι που βλέπετε ταξίδεψε προωρών, θα έλεγα, επέστρεψε στην Γερμανία, στο Μόναχο, αν δεν κάνω λάθος. Φραγκφούρτη. Φραγκφούρτη. Είχαμε την τύχη να πάμε στα κεντρικά γραφεία της Nintendo ουσιαστικά στην Ευρώπη και να παίξουμε Zelda Tears of the Kingdom. Προσκεκλημένη από την Nintendo και φυσικά μέσω της ελληνικής αντιπροσωπείας, της CD Media. Και τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Έχεις πολλά να μας πεις. Ναι, έχω πολλά να σου πω. Θέλω να σου πω το εξής. Το έγραψα και στο Twitter. Παντού δηλαδή το έχω δηλώσει ότι δεν έχω δει το τελευταίο τρέιλερ. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, να γνωρίζω σχεδόν τίποτα από το παιχνίδι. Είδα το βίντεο της παρουσίασης, εκείνο το 11 λεπτό που έδειχνε μηχανισμούς gameplay, αλλά μέχρι εκεί δεν έχω δει κάτι παραπάνω. Οπότε ναι. Σε φοβάμαι λίγο. Όχι, ότι θα μου πεις. Καταρχάς, ούτε εγώ το είχα δει. Okay. Γιατί επειδή είδα λίγο αντιδράσεις στο Twitter και ψηλιάστηκα ότι δείχνει αρκετά, ρε παιδί μου. Ναι. Γιατί ήταν το trailer το τελευταίο. Φαντάστηκα ότι θα ήταν πιο. Οπότε είπα, ας μην το δω, αφού σε λίγο θα το παίξω κιόλας κτλ. Και με το που σκάμε στην παρουσίαση, το πρώτο πράγμα που μας λέει είναι: ωραία, παιδιά, πριν ξεκινήσουμε, ας δούμε πρώτα τα trailers. Και λέω: όχι, το απέφευγα τόσο καιρό και είναι σχεδόν. Και τελικά το είδα. Τέλος πάντων, δεν θα πω τίποτα όμως για εκεί, γιατί όντως δείχνει πράγματα που. Κάποιος θέλει να μπει εντελώς blank, εντελώς κενός, με καλύτερα να μην το δει, όντως. Πες μας λιγάκι, ναι. Τι είδες, καταρχάς, ναι, για ποιο λόγο σας κάλεσαν μπράβο. Εκεί, να σας δείξουν, να σας... Ναι. Και εγώ δεν έχω καταλάβει. Δεν έχουμε μιλήσει να πω ναι, καθόλου πριν, οπότε είναι... Λίγο χήμα η κατάσταση. Ρο η κουβέντα, καθαρή, δεν μου έχει εξηγήσει τι είδε, πώς είδε. Του λέω άστα, θα τα πούμε στο ναι. Βίντεο. Οπότε ξεκίνα. Λοιπόν, το σκέφτηκα πολύ για ποιο λόγο ήταν δομημένη έτσι. Θα σας εξηγήσω. Λοιπόν, είχαμε πρώτον μια παρουσίαση έτσι μικρή για το παιχνίδι, mm-hmm. το οποίο δεν μας είπαν τίποτα καινούριο. Για να είμαι ειλικρινή, μας έκανε ένα recap όλων όσων ξέρουμε ουσιαστικά. Μετά, μας άφησαν ένα 20 λεπτό στην περιοχή ακριβώς αυτή που ο Νούμα έδειξε το δεκάλεπτο βιντεάκι με τους μηχανισμούς, να κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Να πειραματιστούμε. Ναι. Α, έπαιξε. Ναι, έπαιξε πάνω μια ώρα. Έπαιξε πάνω μια ώρα. Το δείξανε μόνο. Όχι. Μας άφησε λοιπόν. Τώρα σε συγχαίρομαι λίγο παραπάνω. Ναι. Α, συγγνώμη. Στην παρουσίαση στην αρχή μας έδειξε αυτός, έπαιξε πρώτα αυτός και okay. μας έδειξε και κάποια άλλα πραγματάκια. Okay. Εντάξει. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Ακόμα δεν αξίζει κιόλας. Μετά 20 λεπτά λοιπόν μας άφησε στην ίδια ακριβώς περιοχή, στο νησάκι εκεί πάνω. Να παίξουμε και εμείς να πειραματιστούμε με τους νέους μηχανισμούς, κυρίως okay. το Fuse, το οποίο για όσους δεν ξέρει είναι η ιδιότητα του να ενώνεις δύο, βασικά το όπλο σου ή την ασπίδα σου με ένα ακόμα αντικείμενο και αυτό δίνει διάφορες ιδιότητες mm-hmm. στο όπλο σου ή στην ασπίδα σου και νομίζω το πιο... Αυτό ήταν επική ιδέα. Από τα πιο πολύ... Πέρα από το ότι είναι επική ιδέα, δεν ξέρω τι αλγόριθμο έχουν φτιάξει για να προσαρμόζει τα πάντα, κάθε αντικείμενο του χώρου. Να το μικραίνει και να το βάζει στην ασπίδα, ας πούμε, ή να το βάζει πάνω στο σπαθί. Νομίζω αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό να δεις τι θα γίνει άμα το κάνω αυτό με αυτό. Δηλαδή, σε σημείο που, τι να σου πω, νομίζω επίτηδες στην αρχή δεν μας έβαλαν σε ένα χώρο που δεν είχε πολλά αντικείμενα. Για να πεις, δεν ξέρω τι να πρωτοκάνω. Okay. Αλλά είχε, ας πούμε, κάτι βαγόνια. Λοιπόν, τα βαγόνια μπορείς να τα βάλεις, να τα μικρύνεις και να τα βάλεις στην ασπίδα σου. Και κυκλοφορίζει μια ασπίδα με ένα βαγόνι πάνω, ας πούμε. Δηλαδή. Είναι λίγο κουλό, ρε παιδί μου, αλλά απ' την άλλη φαντάζεται τόσο ελεύθερο σαν sandbox που λες με τα τόσα αντικείμενα που είχε ήδη το Breath of the Wild μέσα. Συν άλλα πράγματα που έχει, θα σας πω μερικά σε λίγο. Δεν ξέρω τι. Δηλαδή, το 20 λεπτό δεν με έφτασε για να σου πω ότι. Καλά, Δηλαδή, ήθελα κι άλλα πράγματα να δοκιμάσω, αλλά δεν πρόλαβα. Δηλαδή, δεν πρόλαβα. Okay. Άρα έπαιξες. Αυτό είναι σημαντικό. Έπαιξα. Δηλαδή, πώς το αισθάνθηκες, πέρα από τους μηχανισμούς ναι. κτλ. Λοιπόν. Είδες κάποια διαφορά, γιατί εγώ στο βίντεο, να σου πω την αλήθεια, στο βίντεο το gameplay αυτό που είχαν δείξει πριν κάποιες μέρες, ένιωθα στα μάτια μου, όχι στα χέρια μου, γιατί δεν το έπαιξα καθόλου, ένιωθα ότι είναι λιγάκι διαφορετική η κίνηση μέσα στο χώρο του Link. Τώρα δεν ξέρω, δεν μπορούσα να καταλάβω αν το νιώθω πιο στιβαρό ή πιο ανάλαφρο, ρε παιδί μου,
το χειρισμό, αλλά. Κοίταξε. Εσύ πώς το είδες σίγουρα, στα χέρια σου. Είναι σίγουρα το ίδιο γλυκός με τον Breath of the Wild, γιατί ήταν ήδη αρκετά δουλεμένος. Έτσι. Για να είμαι ειλικρινής, Σάκη, ήμουν τόσο απορροφημένος στο να καταλάβω και να παίξω με τους μηχανισμούς που δεν έδωσα πολύ σημασία στο πώς νιώθω. Ναι. Δηλαδή τώρα με ρωτάς, όντως το σκέφτομαι. Σίγουρα δεν είναι χειρότερο όσον αφορά το κομμάτι αυτό από τον Breath of the Wild, σίγουρα. Από εκεί και πέρα τώρα δεν νομίζω ότι έχει κάποια τρανταχτή βελτίωση που να σου πω με το που το πιάσα ένιωσα άλλο πράγμα. Καταλαβες. Okay, okay. Ένιωσα πολύ οικεία ως κάποιος που έχει παίξει πολλές ώρες Breath of the Wild. Ένα αρνητικό, να σου το πω τώρα, ας πούμε, γιατί μιλάμε για το πώς ένιωσα. Είναι παιδί ότι θέλει πολλή ώρα να το συνηθίσεις. Έχει πολλά κουμπιά. Δηλαδή το fuse. Κατάλαβα. Ναι, θέλει να πατάς αυτό, να βγάλεις το αντικείμενο, να το κάνεις. Δηλαδή... Και το Breath of the Wild ήταν έτσι. Ναι, και το Breath of the Wild ήταν έτσι. Βαθμό, αυτό είναι δηλαδή, ακόμα περισσότερο. Ήθελε λίγο χρόνο να εξοικειωθείς με τους μηχανισμούς. Αφήνω ένα μικρό παραθυράκι, επειδή εμάς τώρα για να μας τα δείξουν, μας τα είχαν όλα μαζί. Φαντάζομαι ότι στο τίσο εκείνο με το κανονικό. Θα στα δίνει σιγά-σιγά. Σταδιακά, ναι, φαντάζομαι, θα συνηθίζει λίγο τον νέο μηχανισμό πριν πα στον επόμενο. Καλά, ναι. Ναι, εγώ λίγο μέχρι να πιάσω το νόημα, να μπορώ να κάνω πράγματα on the fly την ώρα που παίζω, χωρίς να χρειάζεται να το σκεφτώ λίγο πριν. Κατάλαβες. Ναι. Μου πήρε κάποια ώρα. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Το Fuse λοιπόν είναι ένας μηχανισμός που είναι πολύ ωραίος και όντως σε βάζει το τρυπάκι, ό,τι αντικείμενο βρίσκεις, να αναρωτιέσαι. Αυτό άμα το κάνω fuse με την ασπίδα μας ή με το σπαθί μου, τι θα γίνει. Okay. Ναι. Και όντως έχουν μικρές ιδιότητες που, πώς να σου πω, είναι λίγο απρόβλεπτες. Και το πιο ωραίο ποιο είναι, δεν έχεις μόνο εσύ fused weapons, έχουν και οι εχθροί. Δηλαδή μπορεί να πλησιάσει ένα εχθρό και να έχει fused weapon, ρουκέτα με βέλος. Ναι, και να έχει ένα μανιτάρι κολλημένο και να σου κάνει... Άστο, ναι. Δηλαδή έχει ένα Poison. Στοιχείο έτσι απρόβλεπτο ή μπορεί να τους βλέπεις να κάνουν fuse εκείνη τη στιγμή. Καταλαβες. Okay. Οπότε δίνει έτσι ένα αέρα, τι να σου πω, τι θα συναντήσω τώρα. Καταλαβες. Ή τι είναι αυτό που με βαράει, πώς το έχει κάνει. Να το κάνω κι εγώ, ας πούμε. Καταλαβες. Και ίσως να δημιουργήσεις ειδική άμυνα ή ειδική επίθεση ανάλογα με αυτό που βλέπεις απέναντι. Έχει δηλαδή, τώρα εγώ από τα λίγα πράγματα που είχα, έχεις άπειρες επιλογές στο πώς θα προσεγγίσεις κάτι. Και μάλιστα νομίζω ότι πρέπει να μπεις και λίγο στο mindset αυτό του παιχνιδιού. Γιατί εγώ. Όντας 10 λεπτά μέσα σε αυτόν τον κόσμο, πήγαινα να πολεμήσω σχετικά συμβατικά. Και είχαμε δίπλα έναν, ας πούμε, της Nintendo που μας βοηθούσε και μου πρότεινε, ας πούμε, για δοκίμασε και αυτό, για δοκίμασε και εκείνο. Π.χ. έχει ένα απίθανο πράγμα με το Ascend. Το Ascend, ξέρεις, είναι αυτή τέτοια, η οποία είναι πολύ χρήσιμη τελικά. Πάσα κάτω από ένα ταβάνι ουσιαστικά και μπορείς να αναδυθείς στο από πάνω. Okay. Εντάξει. Ναι. Το οποίο τι είναι το ωραίο, με το που αναδύεσαι, είναι παγωμένο το παιχνίδι. Και σου λέει, θες να ανέβεις ή όχι. Δηλαδή, κάνεις πικ πρώτα τι έχει από πάνω. Α, οκ. Μπορείς λοιπόν είτε να ανέβεις είτε να ξαναπέσεις πίσω, άμα δεν θέλεις. Καλό είναι όλα αυτά να τα ανακαλύψεις. Νομίζω αυτό είναι το πιο ωραίο και αυτό μας άφησαν ουσιαστικά να κάνουμε. Δηλαδή, μας έλεγαν 6-20 λεπτά εδώ, μας είπαν αυτά είναι τα ωριά σου. Σε παρακαλούμε, μην πας έξω από εδώ γιατί είναι πράγμα που δεν θέλουμε να δείξουμε. Κάνε ό,τι θέλεις. Και το ωραίο ποιο είναι, ας πούμε, είχε ένα άλλο πράγμα. Έπρεπε να φτάσουμε με ένα βαγόνι σε ένα άλλο νησί. Αλλά στο κέντρο είχε σπάσει η ράγα. Και σου έλεγε, κάνε ό,τι θέλεις. Προσπάθησε να φτάσεις. Έχεις ένα πρόβλημα, δεν μου λύσει το. Το δεύτερο σημαντικός μηχανισμός είναι το που φτιάχνεις κανονικά οχήματα. Παίρνεις. Ναι, αυτό ξύλα, το είδαμε και σε εκείνο το βίντεο, ρε παιδί μου. Ναι. Υπτάμενα, βάρκες. Μπράβο. Τώρα, εδώ, ναι. Εδώ, ρε παιδί μου, μας είχε κυρίως fans, γιατί θέλεις και μια μορφή ενέργειας για να το κάπως να κινηθεί, ρε παιδί μου. Είχε fans, δηλαδή ανεμιστήρες, και είχε ρουκέτες, rockets. Το οποίο όταν το πατάς, σε εκτοξεύει, ρε παιδί μου, εντελώς. Τέλος πάντων, να μην στα πω λίγο, ένα από τα ωραία που μου φάνηκε και μπορώ να πάρω μια εικόνα για το πώς ήταν το τελικό παιχνίδι. Προσπαθούσα να φτιάξω ένα πλακάτ, ας πούμε, με ρουκέτα από πάνω για να με εκτοξεύσει. Ναι. Και εκείνη τη στιγμή σκάει ένας εχθρός από πίσω με ένα τσούτσου τζέλι, αυτά τα μπλε. Ναι, κατάλαβα. Και πάω εγώ να τον χτυπήσω και καταλάβω χτυπάω και τη ρουκέτα η οποία ενεργοποιείται και εκτοξεύει τώρα όλη την κατασκευή μου που είχα φτιάξει, το όχημά μου και το στέλνει ξέρω. Δεν έχει undo, έτσι. Λοιπόν, άλλο πολύ ωραίο που λες undo. Έχει αυτό το μηχανισμό τον τρίτο, μπορεί να γυρίσει το χρόνο πίσω. Σε αντικείμενα όμως. Okay. Και πρόσεξε τι έκανε ο τύπος. Αυτός μας έκανε επίδειξη. Έφτιαξε ένα πλοίο, πέρασε ένα ποτάμι που δεν μπορούσε αλλιώς. Σε περίπτωση λέει που το ξαναχρειαστώ, να το ξαναστείλω πίσω. Και κάνει το μηχανισμό πάνω του και γυρνάει μόνο του πίσω στην όχθη πάλι. Δηλαδή,
ξέρεις, βλέπεις όλα αυτά και μπορείς να φανταστείς γρίφους πάνω σε αυτό, ας πούμε, κατάλαβες. Υποθέτω πως όλα αυτά δουλεύανε άμεσα, έτσι. Ναι, είχανε αυτό είναι το ωραίο. Είχαν αμεσότητα με το πατούσες, δεν κολούσε τίποτα. Ξέρεις, έχει μια γλύκα, ρε παιδί μου. Έπαιξες με προ κοντρόλ, ναι, με προ κοντρόλ. Έπαιξα σε φορητό, πώς το μόνο πες. Σε τηλεόραση, όχι φορητό. Ναι. Μπορώ να σου πω ότι σαν εικόνα. Ήταν το επόμενο που θα ρωτούσα, ρε παιδί ναι. μου, έτσι για να πούμε και γι' αυτά. Φαίνεται η ηλικία του Switch, φαίνεται, οι περιορισμοί του Switch φαίνονται, αλλά είναι τόσο φιλόδοξο αυτό που κάνει. Δηλαδή, εκεί που ήμουν τώρα, έβλεπες real time, καταρχάς μέρα, νύχτα, ναι, okay. φωτισμοί κτλ. Είχε άλλα πράγματα, πάλι με real time φωτισμούς, πολύ, αρκετά εντυπωσιακά για αυτό που είδαμε. Γενικότερα, νιώθω όμως ότι ο κόσμος του, δηλαδή τα textures των νησιών κτλ. Είναι λίγο πιο χοντροκομμένα από ότι στο Breath of the Wild. Δηλαδή, όλη αυτή η έξτρα, το έξτρα φόρτωμα από υπολογισμούς και τέτοια που έχει να κάνει για το fuse, για τα έξτρα νησιά, για όλα αυτά, νομίζω λίγο έχει κατεβάσει την ποιότητα στον κόσμο. Έτσι ένιωσα. Τώρα δεν είμαι σίγουρος. Εντάξει. Ναι, εντάξει, μπορεί το τελικό προϊόν ναι, όταν ναι, δούμε... μπορεί να μην ήταν και τελικό build αυτό που ναι, παίξαμε. Ναι, δεν, okay. ξέρω. Δεν ξέρω τι είναι. Ναι, κατάλαβα. Πάντως, δεν σου κρύβω ότι. Είναι εντυπωσιακό να το παίζεις. Δηλαδή και μόνο όλα αυτά μπορείς να κάνεις. Και πάνω κάτω, το ότι όλα, real time. Η φυσική ας πούμε είναι εκπληκτική. Σε κάποια φάση έφτιαξα έναν αετό, σαν ένα αετό που σε κάποια φάση πέφτει στο τρέιλερ. Ναι, okay. Έφτιαξα έναν αετό με ένα φαν. Αλλά δεν είχα βάλει steering wheel. Δηλαδή μπορείς να βάλεις και τη μόνη να το ελέγχεις. Εντάξει. Mm-hmm. Ξέχασα εγώ να βάλω. Και μου λέει πρέπει να το χειριστείς τώρα με το σώμα σου. Δηλαδή με τη φυσική. Με τη φυσική ναι, άμα τη... θες να πας πάνω, πήγαινε πίσω για να σηκωθεί λίγο το τέτοιο. Ναι. Δηλαδή όλα δουλεύουν πάρα πολύ ωραία όσον αφορά τη φυσική και είναι στημένο πάνω σε αυτό. Ξέρεις, όλα έχουν ιδιότητες. Ακόμα και το. Όπως θυμάσαι στον Breath of the Wild, δηλαδή το μήλο που θα πέσει, ναι, το, ναι, το ναι, βέλος. Ναι, 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 οτιδήποτε κατακυλάει, και φεύγει. Τα φυσικά στοιχεία, ναι. το φωτιά, πάγος, νερό, όλα. Ηλεκτρισμός, όλα, ξύλο, όλα, μέταλλο. Ναι. Όλα αυτά ναι. ωραία. Εμένα αυτά μου ακούγονται όλα πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Θα σου πω ποιος είναι ο φόβος μου. Ναι. Και εδώ θέλω να μου πεις εσύ τι σου είπαν, τι είδες, τι άκουσες κτλ. Δεδομένου ότι δεν έχω δει και το τρέιλερ, το τελευταίο. Ναι. Όλα ακούγονται φανταστικά. Αλλά ως προς το, στην απόλαυση της εξερεύνησης mm-hmm. των πειραματισμών που θα κάνεις με τα στοιχεία της φύσης, ναι. με τα αντικείμενα, με τους μηχανισμούς αυτούς κτλ. Zelda υπάρχει καθόλου, είδες, μιλήσανε. Ξαναλέω, δεν έχω δει το τρέιλερ το τελευταίο. Λοιπόν. Όλοι μου λέτε ότι ναι. το τρέιλερ σε πείθει γι' αυτό ναι. κτλ. Θα σε καθησύχαζε. Εμείς okay. ρωτήσαμε λίγο ναι. και μας είπαν. Κατά λέξη. Θέλω να καταλάβεις τι εννοώ. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. dungeons, ναι. σενάριο, ναι. Ξέρεις, να έχει τη σκηνοθεσία. Κοιτάξτε. Γιατί δεν μου αρκεί να έχω απλά ξανά έναν τέλειο κόσμο να πειραματίζομαι. Ναι. Θέλω, εγώ το παράπονο μου στο Breath of the Wild, mm-hmm. το οποίο εντάξει, εννοείται το λατρεύουμε, ήταν αυτό. Δηλαδή, ναι, μου έλειπε λιγάκι το πιο Zelda στοιχείο. Ωραία. Κατάλαβες, θα σου πω τι dungeons, μας είπαν. Γιατί το ρωτήσαμε. Και επίσης ήταν, ξαναλέω, πολύ αυστηρή στο μέχρι που μπορούμε να πάμε okay. και τι μπορούμε να πούμε, γιατί έχω δει και κάποια πράγματα που δεν μπορώ να πω. Εντάξει, okay. δεν μπορώ να μιλήσω ακόμα. Μας είπαν, οι developers είναι very protective για το παιχνίδι τους και δεν θέλουν να αποκαλύψουν τίποτα μέχρι να το παίξετε σε αυτό το κομμάτι. Μας υποχρέωσες. Ναι. Το trailer που δεν έχεις δει, η αλήθεια είναι ότι δείχνει ότι έχει σίγουρα πιο πολύ ζουμί από ό,τι είχε το Breath of the Wild σε αυτό το κομμάτι. Αυτό μου το είπανε, μου το γράψανε κιόλας. Ναι. Επίσης, δείχνει πολλές νέες τοποθεσίες, πολλά νέα πράγματα. Γι' αυτό και δεν το είδα, αδερφέ, ναι. να ξέρεις. Ναι, ναι. Δηλαδή, γι' αυτό αλλά το απέφυγα, εγώ δεν ήθελα να... από αυτό το preview δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Δεν είδες κάτι πιο Zelda. Όχι, όχι. Και πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Αυτό είναι το πρώτο κοσάλι που σας είπε που μας άφησε τέτοιο. Μετά μας είπε, θα κάνουμε ένα break και θα πάμε κάτω στο Hyrule πλέον να κάνετε siege. Ένα tower. Βασικά ήταν ουσιαστικά ένα camp από εχθρούς ναι. και σε έβγαζε έξω από αυτό και σου λέει φρόντισε να το κατακτήσεις. Από εκεί και πέρα κάνε ό,τι θέλεις. Πάλι μπορούσες να φτιάξεις, τι να σου πω τώρα, ό,τι όχι μπορείς να φανταστείς. Καταπέλτες, τέτοια, ναι. ναι, τα πάντα. Έχει πάρα πολύ να φτιάχνεις οχήματα. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν η έμφαση του demo που παίξαμε για να μας δώσουν να καταλάβουμε τις δυνατότητες. Ότι μέχρι και οχήματα μπορείς να φτιάξεις. Ναι, γιατί ας πούμε πάνω ένα objective που είχαμε είναι να πάμε ας πούμε ήσουν σε ένα νησί και να πας στον ορίζοντα σε ένα άλλο. Και έπρεπε να βρεις εσύ το πώς θα πας. Να φτιάξεις μόνος δηλαδή το όχημα, να το κατευθύνεις κτλ. Έχουμε δουλειά δηλαδή στο Zelda. Ναι, έχει. Έχουμε πολλή δουλειά, εγώ αυτό ξέρω. Σάκη, αυτό ήταν μία ώρα που μας άφησαν σε αυτό το κομμάτι.
Δεν μου έφτασε ούτε αυτό. Δηλαδή, ήθελα να φτιάξω, να δοκιμάσω και άλλα πράγματα, αλλά δεν προλάβαινα. Επίσης, είχα πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν πρόλαβα καν να τα δοκιμάσω. Θέλω να ξέρεις ότι έχει κάτι σαν. Όχι κουλοχέριδες, μωρέ. Πώς να το πω, πώς είναι αυτά που έχουν καραμελίτσες μέσα ή τρελομπαλάκια, πώς λέγονται αυτά. Ναι, κατάλαβα, η αυτόματη. Ναι, μπράβο. Έχει κάτι τέτοια στα νησιά πάνω που βάζεις ζωνάι power που παίρνεις σκοτώνοντας τους εχθρούς αυτούς τους ζωνάι που είχε και ο Ανούμα στο τέτοιο. Ναι. Και σου βγάζει parts από οχήματα να τα έχεις στο inventory σου, να μην χρειάζεται να τα ψάχνεις δηλαδή από το τέτοιο. Rockets, fans, ξέρεις, ναι, τέτοια πράγματα, ναι. Steering wheels. Και είχε και άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να πω, τα οποία φαίνονται. Δηλαδή, φαίνεται να μπορείς να φτιάξεις κουλές κατασκευές, άμα βάλεις λίγη φαντασία, ας πούμε, στο πώς θα τις χρησιμοποιήσεις. Και είχε πολλή κατασκευή. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα πράγμα που μπορώ να πω ότι λίγο. Δεν θα πω με ξύνησε, αλλά αναρωτήθηκα πώς θα είναι στο σύνολο. Είναι ότι, ξέρεις, έκανα το όχημά μου, το οποίο παίρνει μια λίγη ώρα να το φτιάξει. Δηλαδή, μέχρι να εφηδηγραμμίσεις, να βάλεις σωστή. Γιατί, όπως είπα, είναι όλα physics based. Άμα δεν βάλεις συμμετρικά σωστά τους fans, μπορεί να γέρνει έτσι, μπορεί να γέρνει από την άλλη, ξέρεις τώρα. Ναι. Έπεφτα, γιατί έκανα βλακίες, και μετά άντε πάλι από την αρχή. Ξαναφτιάξε όλο το όχημα κτλ. Τέλος πάντων, έχει και μια λειτουργία που δεν μπορώ να μιλήσω ακόμα, το οποίο λίγο βελτιώνει σε αυτό το κομμάτι. Αλλά θέλω να σου πω, φοβήθηκα λίγο αν όλο αυτό το κατασκευάζω γίνει λίγο κουραστικό σε βάθος 100 ώρων, ας πούμε. Καταλαβες. Αυτό είναι και το δικό μου το άγχος. Ναι, και εμένα. Καταλαβες. Και ξαναλέω, δεν ξέρω. Αλλά αν. Υποθέτω ότι παρά είναι καλοί οι developers της συγκεκριμένης ομάδας, ναι. Ώστε. Και δεν θα εστιάσουν μόνο σε αυτό. Και υποθέτω ότι το πάντρεμα. Με το σεναριακό ή με την μπλοκή ενός νησιού που πρέπει να φτάσεις και. Ναι. Δεν ξέρω. Δηλαδή πιστεύω ότι εκεί πέρα θα το παντρέψουν πολύ ωραία και δεν θα σε πετάξουν σε ένα Luna Park κατασκευών και παίξε. Mm-hmm. Αυτό ευελπιστώ εγώ. Ναι, μακάρι, δηλαδή, μακάρι. Να δω και το υπόλοιπο, ναι. Κομμάτι. Σίγουρα. Ένα πράγμα πάντως που φαίνεται να χρηστεύεται είναι τα άλογα, ας πούμε. Δηλαδή έτσι όπως εγώ έφτιαξα, ας πούμε, αυτοκινητάκι. Όταν, ναι, σωστά, εγώ σωστά. Τελείωσα, είχε να φτάσει μέχρι ένα objective, το οποίο πάλι δεν μπορώ να μιλήσω τι ήταν ακριβώς. Ναι. Και όταν τελείωσα, είχα τελειώσει λίγο πιο πριν από το χρόνο και μου λέει: έχεις ακόμα λίγο χρόνο, θα σε ξαναβάλω στην αρχή του demo και κάνω ό,τι θέλεις. Okay. Και κάθισα και έφτιαχνα σε αυτό το camp σου τέτοιο, να πω λίγο για τους νέους εχθρούς, οι οποίοι έχουν πολύ ενδιαφέρον. Έχει πλέον μεγάλους εχθρούς στα camps αυτά, οι οποίοι μπορεί να παίρνουν μικρούς και να τους πετάνε, μπορεί να έχουν πάνω πλοία. Μπορεί να έχουν κάποιο ειδικό όπλο το οποίο, αν το πάρεις, μου το κάνεις fuse και να έχεις πολύ καλό όπλο. Κατάλαβες, δηλαδή. Οι μάχες ήταν αρκετά διαφορετικές σχέση με τον Breath of the Wild. Πέρα το ότι μπορείς να τις προσεγγίσεις πάλι όπως θέλεις. Με τον τρόπο που θέλεις, ναι. Είμαι σίγουρος. Π.χ. εγώ έκανα fuse στην ασπίδα μου εκρηκτικό βαρέλι και ο πρώτος που ήρθε να με βαρέσει εκτοξεύτηκε στα 700 μέτρα, ας πούμε. Δηλαδή, είναι και αστείο λίγο. Δηλαδή, τα συστήματα έτσι όπως λειτουργούν και έτσι όπως είναι απρόβλεπτα, δημιουργούν και καταστάσεις οι οποίες είναι αστείες. Λες, δεν το περίμενα να γίνει αυτό. Κατάλαβες. Ναι. Τέλος πάντων, γενικά όλα όσα είδες στο τρέιλερ, αυτό το αονούμα εννοώ, το δεκάλεπτο με τους μηχανισμούς, είναι πολύ καλά υλοποιημένα. Και είναι και ωραία υλοποιημένα στο πώς το φτιάχνεις. Ναι. Ας πούμε, δεν χρειάζεται να μπεις σε μενού. Αυτό θέλει λίγο να το συνηθίσεις βέβαια, γιατί ας πούμε στο fuse. Πατάς fuse, εντάξει, left trigger, fuse και σου βγάζει μια περιοχή και σου κάνει highlight τα αντικείμενα που μπορείς να κάνεις fuse. Okay. Και αν πας δίπλα τους, μπορείς να πατήσεις είτε το Y για να πάει στο σπαθί σου, είτε το τέτοιο για να πάει στην ασπίδα σου. Okay, ναι. Καταλάβες. Ναι. Και αντίστοιχα το ultra hand, που είναι αυτό που κάνεις στα οχήματα, ναι. Πρέπει όλα να τα έχεις κάτω. Δηλαδή, αν έχεις κάποιο αντικείμενο, το πετάς κάτω. Α, για να είναι για κάτω την να ώρα το πάρεις που... και να το κολλήσεις μετά. Καταλάβες. Ναι, okay. Φαίνεται ότι έχει πέσει πολύ σκέψη στο πώς να τα υλοποιήσουμε αυτά, ρε παιδί μου, ώστε να μην είναι βαρετά ή να μην είναι κουραστικά και δύσκολα κτλ. Σε αυτό το κομμάτι, εμένα με έπεισε το παιχνίδι, Σάκη. Από εκεί και πέρα, τώρα, όπως λες, δεν έχουμε δει πράγματα για να σε πείσω για το υπόλοιπο πακέτο. Κατάλαβες. Και χωρίς να έχω δει και το τρέιλερ, ναι. Δεν μπορώ να πιστώ σχεδόν καθόλου. Ναι. Για την ώρα. Ναι. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι όντως έχει μια διαφορετική αίσθηση, σαν ατμόσφαιρα, σαν τρόπος παιχνιδιού. Γιατί εγώ τουλάχιστον δεν είχε τις παλιές abilities. Καμία. Ούτε magnesis που είχαμε παλιά, ούτε το stasis. Όλα αυτά λείπουν. Ούτε καν βόμβες.
Δηλαδή δεν είχε, κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή ένιωθα σαν να. Ίσως και δεν θέλανε να δείξουν ναι. τίποτα από παλιά για να μην πούνε ότι α, είναι ίδιο, ας ναι. πούμε. Ναι, ή μπορεί να θέλουν, ξέρεις, επικεντρώσεις αυτό για να το μεταφέρεις στον κόσμο τώρα, το πώς λειτουργεί και ίσως στο υπόλοιπο ίσως παιχνίδι. Μπορεί και να υπάρχουν. Ναι, επίσης τα δύο τέτοια που έπαιξα είχαν άλλο link. Δηλαδή ήταν άλλος ο link του πάνω που σου είπα το πρώτο 20 λεπτό, που είναι αυτός ο μαλλιάς που φαίνεται λίγο σαν πρωτόγονος. Okay. Που δεν είχε καν glider, δεν είχα glider. Άμα έπεφτα από το νησί, πέθαινα. Okay. Καταλαβες. Και άλλος ο link που είχα κάτω στο Hyrule. Άρα ναι, βλέπεις. Άρα ναι, μπορεί και το ρώτησα. Εγώ το ρώτησα. Είναι... Αυτό είναι από την αρχή του παιχνιδιού. Και ήταν σφάση μου χαμογέλασε και δεν μπορώ να σου πω. Κατάλαβες. Οπότε δεν ξέρω. Ίσως. Εγώ αυτό είναι που θέλω να δω, κατάλαβες. Είμαι σίγουρος ναι. από το τρέιλερ που είδα το 11λεπτό, το gameplay με τους μηχανισμούς, ήμουν σίγουρος, ρε παιδί μου, ότι αυτό το πράγμα είναι υπέροχο να παίζεις και να ασχολείσαι και να πειραματίζεσαι και, ναι. και τις επιλογές που σου δίνει, τις ατελείωτες. Εγώ γουστάρω τέτοια παιχνίδια, τα λατρεύω, δηλαδή μου αρέσει, ειδικά physics-based παιχνίδια, τα πεθαίνω, δηλαδή είναι ο έρωτάς μου. Αυτό όμως που σου λέω με καίει και εντάξει, θεωρώ ότι δεν μπορεί να μην έχει γίνει κάποιο progress, είναι στο πόσο παιχνίδι, σενάριο έχει, το πόσο Zelda είναι, το αν υπάρχουν ναι, dungeons, ναι. αν υπάρχουν bosses, τι γίνεται με το σενάριο. Ναι, αυτό θα πρέπει να περιμένουμε δυστυχώς, ναι. Σάκη, για το που βαδίζει. Για το τελικό προϊόν, ναι. όταν το πάρουμε στα χέρια ναι, μας. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πιστεύω ότι... Μουσικές τέτοια. Η μουσική ήταν απίθανη. Ήταν πάλι έτσι minimal, δεν μπαίνει ποτέ, ας πούμε, στο ξέρεις. Ήταν πολύ χαρακτηριστική η μουσική ναι, του... τι μου άρεσε, όταν είσαι πάνω στα νησάκια, έχει έτσι μια μελαγχολική πάλι μουσική. Δεν είναι αυτό το πομπόδες, ας πούμε, επικό ή κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Είναι διακριτική, δεν είναι πιάνο πλέον, είναι πνευστά ως κάτι αέρα. Ναι. ναι, δηλαδή έχει και σαξόφωνο κατάλαβα, λίγο μέσα, ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Μου άρεσε πολύ. Ωραίο, έξυπνο ναι, αυτό, ναι. το πώς το έχουν προσεγγίσει. Γενικά, μου έδωσε την εντύπωση ότι η Nintendo το πιστεύει πολύ το παιχνίδι. Ναι, εννοώ ότι μου βγάζει μια αύρα ότι, ξέρεις, έχουμε ρίξει πολλή δουλειά εδώ πέρα. Θα το δείτε. Δηλαδή, πώς να σου πω, ακόμα και αυτός που μας το παρουσίασε, που το είχε παίξει πολλή ώρα, μας είπε, παιδιά, δεν χωρταίνω, ας πούμε, να το ξαναδείχνω και να το ξαναπαίζω και να το... Επίσης, να πούμε ότι αυτά τα έκτακτα ταξίδια, κλειστές παρουσιάσεις δεν συνηθίζονται από την Nintendo. Είχα πολλά χρόνια που να γίνει. Σημαίνει ότι επιβεβαιώνεται και αυτό που λες, ότι το πιστεύουν πάρα πολύ. Αλλά και εμένα συνεχίζουν να μου φαίνονται και πολύ διστακτικοί στο να αποκαλύψουν πράγματα πέρα από... Ίσως ένα... δηλαδή έχουν τρομερές εκπλήξεις ακόμα να δείξουν. Νομίζω ότι δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τη δομή του ακριβώς. Πώς... Ναι ρε φίλε, αυτό έχεις δίκιο. Πώς πας στα νησιά, τι όλο παίζουν τα νησιά, είναι απλά προέκταση του Χάιρουλ, είναι εντελώς άλλο βασίλειο. Ίσως είναι... τα αποφεύγουν και λόγω του σεναρίου. Δηλαδή... Ναι. Σάκη, άμα δεις το τρέιλερ που ξαναλέω, το είδα εγώ αναγκαστικά, θα καταλάβεις ότι το σενάριο είναι μάλλον πιο κεντρικό αυτή τη φορά, είναι σε πιο κεντρική θέση. Αυτό είναι το στοιχείο που εμένα με καίει. Ναι. Γιατί δεν αμφισβητούσα ότι θα περνούσα τέλεια παίζοντας. Και, αυτό... και πόσο θα απολάμβανα τους μηχανισμούς, τον κόσμο του, την εξερεύνηση ναι. μέσα στο Tears of the Kingdom, εάν ήδη το είχα υπεραπολαύσει, ας πούμε, στο Breath of the Wild. Με καίει αυτό. Ναι, ναι, θέλω ναι. λίγο να προχωρήσει. Δεν λέω τώρα ξαφνικά να γίνει story heavy. Ναι, δεν γίνει στο μπάσκετ, εγώ ναι, ξαφνικά. Αλλά, ναι. αλλά λίγο έτσι, ναι, λίγο ναι. παραπάνω, ρε φίλε. Αυτό ήθελα. Ναι, για να δούμε. Πάντως, από αυτό που είδα, κατάλαβα ότι το θέμα του παιχνιδιού είναι η κατασκευή. Και όταν λέω κατασκευή, εννοώ και το Hyrule είναι σε μια διαδικασία αναδόμησης μετά από την καταστροφή. Okay, κατάλαβες. Αλλά, ναι, δηλαδή έχει, άμα δεις τελείως... Έχει ενδιαφέρον αυτό που λες ναι. και στέκει στο θεματικό του, ναι. Ναι, επίσης είναι πολύ ωραίο να συναντάς παλιούς χαρακτήρες. Ναι. Δηλαδή, ναι, μεν έχει το αρνητικό ότι ξέρεις, είναι ένα Hyrule που ψιλοξέρουμε. Από την άλλη, επειδή είναι εντελώς αλλαγμένο. Γιατί ξαναλέω, στο δεύτερο κομμάτι, ήμασταν κάτω στο Hyrule, έχει πολλές αλλαγές και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, ας πούμε, τα γνώριμα μέρη μας, να πας και να δεις τι έχει γίνει. Κατάλαβες. Δηλαδή, γιατί έχει αυτό το θετικό. Χρόνια, θυμάμαι... Δεν διευκρινίζουν. Αλλά βλέποντας, είναι σίγουρα μετά. Είναι κάποια χρόνια μετά, γιατί βλέπεις χαρακτήρες που ξέραμε, που ήταν μικροί, ας πούμε, στο Breath of the Wild, που έχουν μεγαλώσει. Okay. Δεν μπορώ να σου πω ποιους όμως τώρα, γιατί αυτά είναι στο τρέιλερ. Όχι. Εγώ δεν θέλω. Ναι, ναι. Και νομίζω και πολλοί κόσμος δεν θέλει να το ναι. να δει.
ξέρεις, έχει τέλος πάντων και τα θετικά του το να επιστρέφεις στο ίδιο μέρος με, με χαρακτήρες που ξέρεις, να δούμε πώς έχουν εξελιχθεί, πώς έχει αλλάξει κτλ. Ναι. Μάλιστα. Αυτά νομίζω έχω να σας πω από το ταξίδι μου. Πολύ σύντομα το παιχνίδι κυκλοφορεί, 12 Μαΐου. Πολύ σύντομα θα έχουμε κι εμείς review κώδικα, οπότε θα έχουμε πλέον ολοκληρωμένη κανονική νωρίτερα εικόνα. Νωρίτερα από την κυκλοφορία προφανώς. Ναι. Εννοείται ότι έχουμε μεγάλη κάλυψη τώρα, Γιώργο, θα το παίξουμε κι όλοι εμείς. Ναι. Εντάξει, έχουμε πράγματα θα προσπαθήσουμε πολλά να το παίξουμε πούμε. Μαζί για να... Ναι. Για να έχουμε και. Γιατί ξέρεις κάτι, και η μισή ομορφιά του Breath of the Wild ήταν αυτό το τι έκανες εσύ τι εκεί. Τι βίωσες εσύ, τι βίωσα μπράβο, εγώ. Μπράβο. Και ένα τελευταίο θα σου πω μόνο, ότι τώρα φαίνεται ακόμα πιο κουλό. Fuse μπορείς να κάνεις και στα βέλη σου, το ξέρεις. Δηλαδή... Ναι, το έδειχνε κιόλας. Ναι, μπράβο. Το έδειχνε ο Ανούμα. Ναι. Ας πούμε τώρα, πάει σε κάποια φάση σε μια σπηλιά που ήταν εντελώς σκοτεινή. Και τι είχε να κάνεις. Έβρισκες κάτι σαν πηγολαμπίδες ουσιαστικά. Τα έβαζες στο βέλο σου ναι. Και τα άνοιγες. Τα χτυπούσες πάνω στο ταβάνι και δημιουργούσες φως ουσιαστικά. Mm. Δηλαδή, όλα πρέπει να τα κάνεις εσύ όμως. Καταλαβες. Εμένα αυτό μου αρέσει. Εγώ αυτό ξαναλέω. Έχουμε δουλειά στο Tears of the Kingdom. Ναι, έχουμε ναι. Δηλαδή. Θα ναι. Δουλέψουμε, θα εργαστούμε. Τώρα. Έχει, έχει. Και η τεχνητή νοημοσύνη μου άρεσε. Είναι έτσι λίγο παιχνιδιάρικη. Δηλαδή, θα κάνει fuse, θα προσπαθήσει να βρει όπλο άμα το πάρεις. Ξέρεις, όπως ήταν και το Breath of the Wild, ναι, αλλά ναι, ναι, ναι. Ακόμα πιο ανεπτυγμένη. Καλά. Τέλος πάντων, πολύ θετικές οι εντυπώσεις από το Tears of the Kingdom. Μας υποχρέωσες να ξέρεις. Ναι, είναι πολύ κοντά. Λίγο χαίρομαι που Nintendo το έχει κρατήσει τόσο σφιχτά και δεν έχει δείξει πράγματα. Δηλαδή... Κάτσε, πριν δύο εβδομάδες γκρίνιαζες και έλεγες δεν μας έχει δείξει πολλά. Τώρα ξαφνικά ταξίδεψες, έπαιξες. Μισό λεπτό. Εντάξει, χαίρομαι που σε εσάς τις πλέμπες δεν έχει δείξει πολλά και εμείς το παίξαμε. Κοίταξε, δεν γκρίνιαζα για μένα ουσιαστικά. Πιο πολύ συζητούσαμε για το αν θα λειτουργήσει αυτό το marketing. Δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει. Και βασικά πλέον δεν με ενδιαφέρει κιόλας γιατί βλέπω ένα παιχνίδι που εγώ προσωπικά θέλω να παίξω. Θέλω να παίξω. Καλά, ποιος από αυτούς που έχουν παίξει και απολαύσει το Breath of the Wild, ναι. Δεν περιμένει και δεν ανυπομονεί για το, ναι, Tears of the Kingdom. Δηλαδή, τώρα μιλάω για τους ανθρώπους που έπαιξαν και το απόλαυσαν mm-hmm. και το γούσταραν, όχι τώρα για... Ναι, απ' την άλλη μπορώ να πω επίσης ότι όποιος βαρέθηκε με το Breath of the Wild και την προσέγγιση αυτή που είχε της ανοιχτής εξερεύνησης κτλ. Εδώ το έχει πάει αυτό το στοιχείο και το έχει πάει στο 200%, ας πούμε. Δηλαδή, ίσως, άμα κάποιος προτιμούσε τα πιο γραμμικά. Τα πιο κλειστό γραμμικό κτλ. Και, ναι. και εδώ μας λες για κατασκευές και δουλειά τώρα. Θα πρέπει να φτιάχνουμε οχήματα για να φτάσουμε απέναντι σε ένα ποτάμι. Ναι, ναι, μπράβο. Ναι. Ή σε κάποια φάση κλασικά βρέθηκα. Αν και εγώ να ξέρεις, πεθαίνω με αυτό που. Ναι. Δηλαδή, πεθαίνω να ανακαλύπτω τρόπους. Πώς λέγεται ρε, το. Το tear down. Το tear down. Ναι, ναι. Δεν καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Τι μπορείς να φτιάξεις και τι μπορείς να ανακαλύψεις. Ναι. Υποθέτω. Ναι, ναι. Επίσης, ότι αυτό τον εθισμό, δηλαδή μπράβο. Δεν μπορώ να τον. Και έχεις ένα χαζό χαμόγελο να κάνεις κάτι και πετυχαίνει να ξέρεις. Δεν καταλαβαίνεις, Γιώργο. Και λες τι σκέφτηκα τώρα, τη βλάκα σου. Σκέψου τώρα ότι στο. Και πόσο ελληνάρας είμαι. Πώς κοροϊδεύσα έτσι τους μηχανισμούς, ρε. Τι σας έκανα εκεί πέρα, ρε. Πώς σας ξεφτύλισα έτσι. Σκέψου ένα παιχνίδι το οποίο έχει στηθεί μόνο για να σου δημιουργεί τέτοιο συνέστημα. Ναι, ναι. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Έχει παντού μικρά ερεθίσματα. Για να σε τσιγκλίσει, να σκεφτείς, μήπως να το κάνω και αυτό, κατάλαβες. Ξαναλέω όμως, περιμένουμε να δούμε στο υπόλοιπο ναι. Βασικό κομμάτι του... Εκείνη το μεγάλο στοίχημα. Τι συμβαίνει και πώς, mm-hmm. πώς έχει εξελίξει το Breath of the Wild στο Tears of the Kingdom. Ναι, ναι, συμφωνώ. Εσείς που έχετε δει το τρέιλερ, το gameplay, σε αυτό το βίντεο δεν θα το βάλουμε να παίξει. Όχι, όχι. Θα σεβαστούμε όπως και εγώ θα ήθελα να με σέβονται. Ναι, να πω ότι τα πλάνα που δείχνουμε είναι από το preview event. Ναι. Δεν είναι τα δικά μου συγκεκριμένα, αλλά είναι B-roll από το κομμάτι από που έπαιξα τέλος πάντων. Ναι. Ναι, ναι. Αυτά. Αυτά, ναι. Πολύ αυτά. Σύντομα για το παιχνίδι περισσότερα. Μείνετε συντονισμένοι στο unboxholics.com και εδώ στον κύριο που θα καλύψει και το Zelda. Για περισσότερο Tears of the Kingdom. Τα λέμε, να είστε όλοι καλά. Bye.